Γεια σας, καλό σας μεσημέρι. Καλά είμαστε εσείς. Καλά κι εμείς. Θέμος Ρήγας. Δικό σας απευθυνόμαστε. Θα ζυμώσουμε. Ναι. Θα ζυμώστε. Αυτό έχεις βάλει στην ατζέντα σήμερα. Το λέμε και στις φίλες και στους φίλους που μας βλέπουν από το σπίτι. Αγαπάμε οι Έλληνες πολύ τα ψωμιά, νομίζω όλος ο κόσμος. Και σήμερα ζυμώνουμε. Εύκολα υλικά. Τα βρίσκουμε παντού. Ψωμί το οποίο μπορεί να βγει σε δύο ώρες, άμα θέλουμε. Τι εννοείς να βγει σε δύο ώρες? Το ξεκινήσουμε τώρα, σε δύο ώρες να τρώμε ψωμάκι. Ναι. Μπορούμε να τρώμε, να το κάνουμε την προηγούμενη μέρα και να τρώμε την επόμενη. Όπως θέλουμε εμείς το φτιάχνουμε ανάλογα. Είναι μια νέα τάση. Πολλές γυναίκες και νέες γυναίκες, και χαίρομαι γι' αυτό, το έχουν βάλει στην ατζέντα τους και ζυμώνουν τα ψωμιά της εβδομάδας όπως κάνανε οι γιαγιάδες μας παλιά. Ξέρεις τι υλικά βάζεις μέσα. Το κάνεις στα γούστα τα δικά σου. Προσταφέρεις μετά από λίγο καιρό, μπορείς να καταλάβεις πώς λειτουργούν τα υλικά και πώς θα τα χρησιμοποιείς. Και κυρίως έχεις φρέσκο, ζεστό ψωμάκι την ώρα που το θέλεις. Θα κάνουν οι καημένοι φουρνάριδες, αλλά. Τι να κάνουμε, ναι. Μια χαρά είναι και το ψωμί του φούρνου, αλλά αφήστε μας και εμάς λίγο να πειραματιστούμε. Ναι, να κοίταξε, εγώ το ψωμί το έχω σαν πολύ δύσκολο στο κεφάλι μου, να σου πω την αλήθεια. Ότι θέλει να φτιάξει το ζυμάρι, να το αφήσει να φουσκώσει και την άλλη μέρα, δηλαδή να είναι για πάρα πολλές ώρες. Το έχεις επιχειρήσει ποτέ να το φτιάξει, έχεις προσπαθήσει να κάνεις ψωμί? Γιατί άμα το κάνεις μια-δύο φορές, θα σου φύγει μετά αυτό το άγχος και θα είναι πολύ πιο εύκολο. Το είναι το άγχος του προδάρι, δηλαδή. Χωρίς να θέλω να πω τη πρωτάρα στο ψωμί, καμία σχέση. Πρωτάρα είμαι, καλέ, τι, με δύο φορές το έκανα και εκεί. Παξιμάδι έβγαλα. Τέλος πάντων, γι' αυτό είσαι εσύ. Αυτό είναι το παξιμάδι. Υλικά απλά. Πανεύκολα. Πανεύκολα και τα έχουμε σπίτι μας. Θα βάλουμε, θα το εμπλουτίσουμε λίγο γευστικά. Πάμε να ψωνίσουμε. Πάμε. Λοιπόν, πάμε χαλκιαδάκι, ψωνίζουμε τα υλικά μας και επιστρέφουμε σε λίγο για να φτιάξουμε ωραία, ωραία ψωμάκια. Ανησυχείτε, τα υλικά θα τα δείξουμε ένα προς ένα τώρα. Βλέπω εδώ τρία φωνικά εργαλεία. Ένα πλάστρι. Ξηράφι και ψαλίδι. Ένα ξηράφι και ένα ψαλίδι. Γιατί? Θα δούμε στην πορεία. Δεν έχω κάνει τίποτα ακόμη. Για τις φλέβες, για τα μαλλιά και για το. Για το κεφάλι. Άμα δεν πετύχει με τις δύο προηγούμενες. Πριν κάνουμε οτιδήποτε, θέλω να πω το εξής. Μας ρωτάτε και μας ξαναρωτάτε. Ευχαριστώ. Και το τέταρτο, άμα δεν πετύχουν όλα τα υπόλοιπα. Πώς ψήσαμε χθες τις πίτες χωρίς λάδι, πώς τις τηγανίσαμε. Αυτά τα σκεύη, να είναι καλά η εταιρεία Τεφάλ, να είναι καλά η Τεφάλ, τα έβγαλε και τα είπε αντικολλητικά. Δηλαδή, μαγειρεύουμε το φαγητό μας χωρίς να κολλάει και χωρίς να προϋποθέτει όλο αυτό λάδι. Πολύ λάδι για να κάνουμε ελάχιστη το φαγητό μας. Βάζουμε ελάχιστο. Ελάχιστο. Ίσα-ίσα για το μάτι. Ναι, αλλά εμείς βάζουμε και λίγο λάδι γιατί θα τις τελειώσουμε στο φούρνο μετά. Δηλαδή, τις δίνουμε ένα χρώμα μόνο στο τηγάνι. Και στη συνέχεια θα τις βάλουμε σε ένα ταψάκι μέσα στο φούρνο και τις τελειώσουμε. Και θα απαντήσω στο ερώτημά σας. Μα θα ψηθεί το ζυμάρι? Ναι, θα ψηθεί, γιατί το επιχείρησα μετά που τελειώσαμε, έκανα δοκιμές και βγήκε κανονικότατα. Δεν το έκανε ο Θέμος που είναι επαγγελματίας, το έκανα εγώ που δεν το έχω ξανακάνει. Λίγο στο τηγάνι και στο φούρνο και ήταν κανονικό, ψημένο το ζυμάρι. Και είναι και πιο νόστιμο το, νομίζω, στο φούρνο. Και μετά. Τόσο υγιεινό και καθόλου λάδι. Και έγινε δεν και αισθανόσουν αυτό καθόλου, το λάδι το βαρύ. Καθόλου αυτό, ναι. Ωραία, αυτό οι παραδοσιακές χορτόπιτες. Που σε πνίγουν στο λάδι και τραγανό το φύλλο. Πολύ ωραίο. Αυτά. Λοιπόν, ζυμώνουμε. Πάμε ζυμώνουμε. Τώρα στο ζυμάρι μας. Θα σε βοηθήσω, εννοείται. Ωραία, σηκώνουμε μανίκια. Έχεις πλύνει τα χέρια σου? Όχι. Πήγα να τα πλύνεις. Άντε, τρέχα. Εδώ δίπλα είναι το πλυστεριό. Πήγα να πω. Τρέχα, γρήγορα, γρήγορα. Λοιπόν, για να κάνουμε ψωμί βασικά χρειάζονται 1, 2, 3, 4 απλά υλικά. Και είναι αλεύρι. Για όλες τις χρήσεις. Για όλες τις χρήσεις. Νερό. Μαγιά. Και αλάτι. Αυτά τα τέσσερα υλικά. Οι νοικοκυρές με ρωτάνε, δεν χρειάζεται σκληρό αλεύρι τελικά για το ψωμί? Το καλύτερο είναι το σκληρό αλεύρι, το δυνατό. Απλώς εγώ έβαλα ένα αλεύρι το οποίο έχουμε πολύ σπίτια μας. Δηλαδή μπορούμε. Θα μας βγει η συνταγή. Μια χαρά θα βγει. Θα βγει ακόμα καλύτερο με το σκληρό αλεύρι, αλλά και με το για όλες τις χρήσεις θα φάμε ψωμί μια χαρά ψωμάκι. Νοστιμότατο.
Λοιπόν, με αυτά τα τέσσερα υλικά ξεκινάμε και κάνουμε ψωμί. Αλεύρι, νερό, μαγιά και αλάτι. Ωραία. Λοιπόν, βάζω το νερό μέσα. Όλα το αλεύρι μαζί. Το έχουμε κοσκινήσει. Το κοσκινίζουμε μόνο αν έχουμε κάποιο θέμα ότι έχει πιάσει μέσα κάποια μικρά έντομα το οποίο δεν χαλάει. Αυτό, μόνο το κοσκινίζουμε. Και στα, άμα θέλουμε να κάνουμε κέικ. Γιατί? Για να μην μας κάνει τις βόλους, δηλαδή να φύγουν οι κόμποι και να σπάσει. Γι' αυτό το κάνουμε. Τώρα στο ψωμί δεν έχουμε θέμα, το ζυμώσουμε τόσο πολύ, θα σπάσουν όλα. Λοιπόν, βάζω μαζί αλεύρι νερό στη μία γωνία. Αλάτι. Το αλάτι. Και στην άλλη γωνία την μαγιά. Έχεις πάρει μαγιά σε. Πάρει μαγιά, μαγιά φρέσκια. Μαγιά φρέσκια. Λοιπόν, σε αυτή την περίπτωση θα κάνω ψωμί με λιαστές ντομάτες, ρίγανη ή ματζουράνα ή θυμάρι, ό,τι θέλουμε εμείς, και γραβιέρα. Βάζω όλα τελικά μαζί. Και... Λοιπόν, ξαναεξήγησε στις κυρίες που μας βλέπουν από το σπίτι και στους κυρίους, γιατί μέσα στο αλεύρι σου βάζεις τη μία γωνιά το αλάτι και στην άλλη γωνιά τη μαγιά σου. Η μαγιά είναι μύκητας και αλλάζει και βασικά σκοτώνει το αλάτι. Δηλαδή, οπότε δεν πρέπει είναι ευαίσθητος μύκητας. Είναι... Οπότε μην τα ανακατέψετε αμέσως μαζί. Μπράβο. Βάλτε τα λίγο χωριστά και μετά. Δεν πρέπει να έρθουν αμέσως σε επαφή. Μετά αργότερα στο ζυμάρι δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Απλώς δεν πρέπει να έρθουν από την πρώτη. Και τα βάζουμε όλα από την όλα αρχή μαζί, μέσα. Το χεράκι μας, τα μαλάζουμε. Αυτό και το στη κάνω συνέχεια, εγώ. Αυτό εσύ. Θες να βάλεις γάντια. Όχι. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται γάντια. Θα πλύνω τώρα, πήγα. Όχι, δεν το λέω γι' αυτό, για να μην πάρουν ζυμάρι τα νύχια σου. Θα ξαναπλύνει μετά, αναγκαστικά. Λοιπόν, δεύτερο. Αλεύρι, πάλι. Αλεύρι. Νεράκι. Έχουμε ζυγίσει τελικά για θέμα χρόνου. Πόσα αυτές οι αναλογίες που μας έχεις δώσει, πόσα ψωμάκια βγάζουν? Αν υπολογίσουμε ότι θα κόψουμε το ψωμάκι 50 γραμμάρια το καθένα, γύρω στα 15-20 ψωμάκια. Γιατί εμείς φτιάχνουμε τέτοια ψωμάκια σήμερα. Δεν κάνουμε τα μεγάλα. Δηλαδή, θα κάνουμε, να το ψήσουμε θα κάνουμε και έτσι. Δύο μεγάλα, αν θέλουμε. Δείχνω κάτι άλλο αυτή τη στιγμή. Δείχνω και αυτό. Αλλά βασικά θέλω να δείξω αυτό εδώ που είναι εδώ πάνω. Αυτό μπορούμε να το ψήσουμε όπως είναι. Ναι. Και να γίνει το μεγάλο το ψωμί. Ναι. Καρβέλι. Αλλιώς αυτά ωραία, τα ωραία εδώ τα ψωμάκια. Και τι μαλακό που είναι. Μια χαρά. Θα το φτιάξει σήμερα που έπιασα ή από χθες είναι ψημένο. Σήμερα το πρωί. Σημερινό. Απλώς έκανα το ζυμάρι και στο βράδυ. Εδώ λοιπόν. Μέσα πες μας τι έβαλες. Εδώ βάλαμε ό,τι χρειάζεται για να κάνουμε ψωμάκι, το οποίο είναι αλεύρι, νερό, μαγιά και αλάτι. Mm-hmm. Και πρόσθεσα ελιές, οι οποίες ήταν τύπου καλαμών. Τις έχω βγάλει το κουκούτσι, τις έχω χοντροκόψει. Χρειάζεται λίγο νεράκι, ελάχιστο νερό. Αδριανή, έχω μια κανάτα με νερό. Α, είσαι εδώ έτοιμος. Το καταλαβαίνεις ότι θέλει το ζυμάρι σου λίγο νερό γιατί κολλάει, έτσι. Είναι πάρα πολύ σφιχτό. Δεν μου είπες. Λίγο. Οκ. Okay. Σου αφήνω εδώ μέσα. Αν χρειαστείς κάτι, με φωνάζεις. Ωραία. Πάω να κάνω σπουμπί. Λοιπόν, βασικά ζυμώνω. Θέλω να ζυμώσω καλά. Πρώτα απ' όλα θέλω να φύγει όλο το υλικό από το σκεύος, από την πασίνα. Δεν λυπάμαι, δεν το φοβάμαι. Δεν πρόκειται να χαλάσει τίποτα. Και στη συνέχεια, όταν ξεκολλήσει, θα το βάλω πάνω στον πάγκο. Αυτά. Τώρα το κάνω κι εγώ αυτό. Ξεκόλλησε. Τέλεια. Ναι. Το βγάζω. Πάνω στον παγκό. Ωραία. Θα βάλουμε λίγο αλεύρι. Για να μην κολλάει. Για να μπορούμε να το δουλέψουμε. Και με τα δύο χέρια θα αρχίσουμε να πλάθουμε. Δηλαδή, ανοίγουμε, βάζουμε το έξω μέσα. Εμένα μου κολλάει πάνω στα χέρια. Το νιώθω λίγο λάσπη. Μπορεί να βάλεις λίγο αλεύρι στα χέρια σου. Και θέλει γρήγορες κινήσεις, δηλαδή θέλει νευρικές κινήσεις για να ξεκολλάει. Γιατί? Α, για να ξεκολλάει. Δηλαδή σιγά σιγά να το κάνουμε, να κολλάει, τραβάει. Ενώ, αν έχει κάνει νευρικές κινήσεις, ξεκολλάει αμέσως. Το ταλαιπωρεί σα, μάλλον. Πολύ. Ζύμωμα. Ναι. Αντί για να δίνουμε σε ψυχολόγο λεφτά. Κάτσε και ζύμωσε. Κάτσε και ζύμωσε. Σκέψου το χαράτσι και κοπάνα. Λοιπόν, υπάρχουν δύο τρόποι. Ο πιο εύκολο τρόπο είναι το αφήνουμε όπω είναι τώρα. Σε μια άκρη. Εδώ. Και το ξεκουράζουμε. Πόση ώρα? 2-3 λεπτάκια. Συγγνώμη, δηλαδή αυτό. Και μετά που θα το ξεκουράσουμε. Όταν το ξεκουράσουμε το ζυμάρι, θα έχει μαλακώσει κι άλλο μετά. Και θα το δουλέψουμε και θα μας γυαλίσει πιο πολύ. Θα γίνει. Ναι. Θα είναι σχεδόν έτοιμο μετά. Εγώ και τώρα μετά... να πάω να ξαναπλύνω τα χέρια μου. Μετά το ψήνουμε. Όχι. Μετά όχι. Λοιπόν. Αφήνουμε να ανέβει. Μετά το ζυμαράκι μας θα μείνει γύρω στις 2-3 ώρες σκεπασμένο καλά. Σε ένα μέρος το οποίο. Δεν θα έχει πάρα πολύ ζέστη, γιατί με τη ζέστη δουλεύει η μαγιά και θα μας φουσκώσει γρήγορα. Δεν θέλουμε να φουσκώσει γρήγορα. Αλλά... Θέλουμε να φουσκώσει χαλαρά. Δηλαδή πρέπει να δώσουμε το χρόνο του. Σε θερμοκρασία δωματίου, όχι σε δωμάτιο που έχουμε βάλει αερόθερμο μέσα. Όχι. Θερμοκρασία δωματίου, ναι. Και όταν λέμε σκεπασμένο. Σκεπασμένο. Να εφάπτεται κάτι στην επιφάνειά του ή όχι. Άμα εφάπτεται, πρέπει να βάλουμε λίγο αλεύρι.
Για να μην κολλήσει. Να το βάλουμε μέσα σε μια λικανίτσα, ρε παιδί μου, και από πάνω μια πετσέτα ή μια κουβέρτα. Μια κουβέρτα. Ανάλογα. Άμα έχει κρύο πολύ, μια κουβέρτα. Βάλτε ένα κουβερλί τώρα, ταιριάζει καλύτερα σε αυτόν τον καιρό. Λοιπόν. Το και πόση ώρα τα αφήνουμε. Πόση ώρα. Θέλει γύρω στις 2 με 3 ώρες. Ωραία. Να ξεκουραστεί, να μας φουσκώσει και θα φτάσει σε αυτό το σημείο. Εγώ, σε συγκεκριμένη περίπτωση, το ζυμάρι το ζύμωσα χθες το βράδυ. Ναι. Και το άφησες. Και το άφησα στο ψυγείο. Α, το βάλω στο ψυγείο. Μπράβο, στο ψυγείο. Ανέβηκε. Με το που το ζύμωσα, με το που δηλαδή έφτασε σε αυτό το σημείο, το έβαλα σε μια μπασίνα, σε μια λεκάνη, ναι, και το έβαλα αμέσως στο ψυγείο. Το ψυγείο, η συντήρηση καθυστερεί τη μαγιά. Και το πρωί που το έβγαλε ήταν ακόμα έτσι. Όχι. Είχε φουσκώσει. Έτοιμο. Αλήθεια. Περίμενε, αυτό δεν είναι λίγο αντιφατικό. Από τη μία μου λες βάλτε το σε ένα μέρος που να είναι ψηλό ζεστά. Είναι αυτό που είπα στην αρχή, ότι όταν θέλω να φάμε ψωμί γρήγορα, το ζυμώνουμε, το βάζουμε κάπου, το οποίο να έχει, κάπου που να έχει θερμοκρασία δωματίου, ναι, και θα φουσκώσει γρήγορα. Όταν θέλουμε, δεν βιαζόμαστε, θα το ζυμώσουμε από το προηγούμενο βράδυ, ναι, θα το βάλουμε στη συντήρηση. Συντήρηση έχει μια θερμοκρασία 3 με 6 με 7 ναι, βαθμούς. Mm-hmm. Η μαγιά εκεί καθυστερεί, ο Μίκητας να δουλέψει, καθυστερεί να φουσκώσει και φουσκώνει με το πάσο του. Αλλά το... κάνει τη δουλειά του. Μπράβο, και κάνει καλύτερα τη δουλειά του, γιατί μας ξυνίζει και λίγο, είναι σαν να έχουν βάλει προζύμι μέσα. Οπότε το πρωί σηκωνόμαστε, κινεί το ζυμάρι μας στο ψυγείο. Είναι έτοιμο. Λέτε, τι ωραίο ζυμάρι που είναι. Το ξέρεις εσύ αυτό. Τέλειο. Εγώ νόμιζα ότι θέλει μόνο ζεστασιά. Αυτό νόμιζα κι εγώ. Ναι, το βάζει στο ψυγείο τελικά. Χρειάζεται. Και τώρα, μάλιστα, που τάφησα το ζυμάρι λίγο, πώς δουλεύετε πολύ καλύτερα. Στέκεται, ρε παιδί μου, αρχίζει λίγο και συνειδητοποιεί τι του έχει συμβεί. Μπράβο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε όλες τις ζύμες με μαγιά. Παντού. Χρειάζεται κυρίως με το χέρι όταν τις κάνω. Και στο τσουρέκι αυτή τη διαδικασία κάνεις. Όχι ακριβώς. Θα το δούμε το τσουρέκι. Θα κάνουμε άλλη εβδομάδα το τσουρέκι. Θα κάνουμε τσουρέκι πασχαλινό και θα σας πούμε τα μυστικά τότε. Οπότε ετοιμαστείτε να είστε συντονισμένοι. Τώρα εγώ. Δες τι ωραίο που είναι το ζυμάρι. Για να τα ακούω. Είναι ελαστικό πια το ζυμάρι σου. Δουλεύετε. Τα πατάω. Λαγάνα θα κάνεις, παιδί μου. Όχι. Έτσι φαίνεται, αλλά... Από εκεί ξεκινάμε. Λοιπόν, θα πάρω ένα μαχαίρι και θα φτιάξω δύο φρατζολάκια για να τα δούμε πώς γίνονται και τα υπόλοιπα θα τα κάνω μικρά. Σήμερα δουλεύετε εσείς, αγόρια, στην κουζίνα. Και εγώ θα τρώω. Θα σου χαλάσω το ντεκόρ. Αυτό δεν έχει ηλιά μέσα, μαζί. Έτσι. Αυτό είναι... έχει ηλιά στην ντομάτα. Ναι, λοιπόν. Είναι, τι να κάνω. Τέλεια. Λοιπόν, ξεκινάμε. Ωραία. Και βάζουμε από εδώ μέσα. Μπράβο. Α, κολλάει πάλι. Τώρα τι κάνεις, το ξανασμόνι. Λίγο αλευράκι. Στα χέρια. Τέλεια. Έχουμε κι άλλα. Το γυρνάμε την άλλη πλευρά. Και βάζουμε την άλλη πλευρά μέσα. Τα έχω δίνει, εντάξει. Είσαι σίγουρος. Ναι, ναι. Εσύ. Άψογα. Βάζουμε τις δύο γωνίες μέσα. Παιδιά, είναι τέλειο όμως, ε. Το τσιμπάμε για να το κλείσουμε. Ναι, είναι πολύ ωραία αίσθηση. Ναι. Και τι είναι αυτό τώρα, τέλεια. Ψωμί. Και το γυρνάμε από την άλλη πλευρά. Μπράβο. Και με τα χέρια μας. Όλα αυτά γιατί το κάνω. Όλα αυτά τα κάνουμε για να δώσουμε ένα ωραίο σχήμα στο ψωμί. Δεν χρειάζεται να το κόψουμε και να το πετάξουμε στη λαμαρίνα. Βλέπεις ωραίο σχήμα. Γιατί δεν τρώγεται. Ωραία το έχεις κάνει, γιατί είναι μακρόστενο. Λοιπόν, ωραία. Ξηραφίστο. Αλεύρι. Παίρνουμε τα ξηράφια. Γι' αυτό χρειαζόσουμε το ξηράφι, όχι για να κόψουμε φλέβες. Παναγία μου. Λοιπόν, και δίνουμε το σχήμα που θέλουμε εμείς στο ψωμί. Θα το χαράξουμε γιατί θέλουμε να δώσουμε εμείς, να κάνουμε εμείς την τρύπα που θέλουμε να βγει η υγρασία, ο αέρας. Γιατί άμα δεν το κάνουμε αυτό, το ψωμί θα σκάσει από εδώ, από εκεί, δεξιά, αριστερά. Οπότε το κάνουμε μόνοι μας και του δίνουμε και ένα ωραίο σχηματάκι. Δεν είναι λοιπόν μόνο για εφέ οπτικό. Μπράβο. Τώρα θα κάνουμε κάτι άλλο εδώ. Θα κάνουμε στη μέση. Λοιπόν, το κλασικό. Θα το βάλω στην άκρη. Το αφήνεις πάλι να ξεκουραστεί. Θα μου να σε ρωτήσω κάτι. Ορίστε. Γιατί μερικά ψωμιά μέσα τους είναι κούφια. Δηλαδή κάνουν φούσκες και δεν έχει μέσα ψωμί, ρε παιδί μου, ανοίγεις και είναι αέρας. Πρέπει βασικά να δω τη συνταγή για να σου πω και όχι, τη διαδικασία. Όχι, κατά λάθος έχει συμβεί αυτό. Γιατί συμβαίνει αυτό. Δεν έχει κλασεί σωστά, δεν το έχουμε ξανανεύει καλά. Δεν είναι τόσο λάθος αυτό. Μα δεν είναι ψωμί αυτό, μα δεν έχει ψύχα. Συνήθως είναι στα μικρά ψωμάκια, δεν είναι, όχι στα μεγάλα. Δεν έχει κανένα μεγάλο ψωμί. Λοιπόν, βλέπουμε τα υλικά μας. Πολύ ωραία ψωμάκια με ελιά, φέτα και ρίγανη σας φτιάξαμε και το εναλλακτικό ψωμάκι με λιαστή ντομάτα, γραβιέρα και θυμάρι. Και στις δύο περιπτώσεις έχουμε τα βασικά υλικά για να φτιάξουμε ψωμί που και από μόνο του λειτουργεί και κάνει καριέρα.
Δηλαδή, 1 κιλό αλεύρι, 200 γραμμάρια. Τώρα πάμε στις ελιές. 200 γραμμάρια φέτα, ρίγανη, μισό λίτρο νερό, μία κοφτή κουταλιά της σούπας αλάτι και 10 γραμμάρια μαγιά. Κυρίως για το ψωμί χρειαζόμαστε αλεύρι, νερό, μαγιά και αλάτι. Και αλάτι. Τα υπόλοιπα τα βάζουμε για γεύση. Μπορείτε να το αφήσετε και σκέτο. Χωρίς αυτά. Σκέτο τίποτα. Ψωμάκι, ρε παιδί μου. Ναι. Ας κάψουμε ήδη ψωμάκια και τώρα θα ξεφουρνίσουμε. Εδώ τώρα μας λένε συνήθως βάζουμε ένα φακελάκι μαγιά. Εσύ έχεις βάλει φρέσκια μαγιά, γι' αυτό έχεις βάλει τα 10 γραμμάρια, έτσι ναι, δεν είναι. Και είναι και αρκετά τα 10 γραμμάρια. Λοιπόν, είναι ναι, έτοιμα, ξεφουρνίζω από το high-tech φούρνο της ΝΕΦ. Κάνεις μία έτσι και αυτό ανοίγει μόνο του. Ξανακάντο. Μα θέλω να το ξανακάνεις. Ξανακάντο. Άμα δεν το χαλάζουμε εμείς στο φούρνο, λοιπόν, δείτε. Το πιάνεις, το κάνεις μία έτσι, το αφήνεις και αυτός ανοίγει. Ξαφανίζεται. Τέλειο. Κοίταξε, κυρίως αυτός ο φούρνος δεν είναι η πόρτα του που είναι πολύ ωραία. Είναι ότι μπορείς να ψήσεις τόσα ωραία διαφορετικά τεψάκια μέσα. Ναι, ναι, όπως είναι. Και βγάζω και τα άλλα. Ναι, ναι. Είναι έτοιμα. Έτοιμα. Και καλή μας όρεξη. Πώς συντηρούμε το ζυμάρι μας, μπορούμε να το συντηρήσουμε ή πρέπει να το καταναλώσουμε γρήγορα. Ζυμάρι, ομό, ζυμάρι ψημένο, πώς. Ομό. Ομό. Λοιπόν, πρέπει να καταναλωθεί γρήγορα. Δηλαδή πρέπει να έχουμε βάλει μια στρατηγική. Θέλουμε να το ψήσουμε αύριο, θα προχωρήσουμε το σχέδιό μας. Λίγη μαγιά, ψυγείο και μετά δεν αναγκαστικά ψήσουμε. Δεν είναι στις πιτούλες μας που τα βάζουμε στην κατάσταση. Όχι. Δύο λεπτάκια να πω πώς καταλαβαίνουμε το ψωμί ότι είναι έτοιμο. Πώς. Από το θόρυβο, δηλαδή πρέπει να κάνει αυτό το. Απ' έξω τραγανό, από μέσα μαλακό. Τέλεια. Θέμος, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε σε διαφημίσεις. Πού είστε, καλέ. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε πολύ, πολύ, πολύ λίγα λεπτά κοντά σας. Mommy was a dime and a quarter, 35 cents, $35 or 35 bricks, that's like